από τον σταθμό μας, δωρεάν, Δελιγιώργης 47, είναι η διεύθυνσή μας. Τα χειρονομικά μπορείτε να μας στείλετε και εκεί κάτι αν θέλετε. Η Σοφία μας την πλήρη τη διεύθυνση τώρα. Δελιγιώργης 47, ραδιοφωνικός σταθμός πυριακής εκκλησίας εννοείται. Ταχυδρομικός κώδικας 185-34 Πειραιάς. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί περιμένουμε ό,τι θέλετε ταχυδρομικά να μας στείλετε. Και έχουμε αρκετές επιστολές, πρέπει να πω, που στη συνέχεια θα τις διαβάσουμε. Και στη συνέχεια είναι στις επόμενες εκπομπές. Εννοείται. Όπως έχουμε και αρκετά ηλεκτρονικά μηνύματα στο opugis@hotmail.com. Και εκεί περιμένουμε κάτι που θέλετε εσείς να μας στείλετε. opugis.blogspot.com. Εκεί υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα κείμενα. Και εγώ έχω ένα τέτοιο. Και δεν ξέρω που το έχω βάλει. Και βεβαίως, μπορεί, πολύ πιθανό. Και βεβαίως να σας πούμε ότι στο προσκύνημα.blogspot.com μπορείτε και εκεί να δείτε υλικό από προσκυνηματικές εκδρομές στην Αγία Γη και μάλιστα από αυτά που σήμερα έχουμε προετοιμάσει για να ακούσουμε όλοι μαζί, γιατί διανύοντας πλέον την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής, φτάσαμε Παρασκευή σήμερα να έχει πλησιάσει πλέον η στιγμή που θα ακούσουμε, θα ψαλούν στις εκκλησίες μας οι χαιρετισμοί. Η πρώτη στάση των χαιρετισμών. Πέρασε έτσι ο καιρός, γρήγορα. Και φτάσανε οι πρώτοι χαιρετισμοί. Γρήγορα, και λέγαμε ότι αρχίζει το Πάσχα φέτος. Ναι. Πάντως κάθε φορά που φτάνουμε έτσι στους πρώτους χαιρετισμούς νιώθουμε μια όμορφη νοσταλγία, γλυκιά. Ότι θα ακούσουμε και πάλι τους χαιρετισμούς, ή ότι μας αξίζει ο Θεός να ακούσουμε όπως πέρσι, πρόπερσι τους χαιρετισμούς. Και ότι αυτή τη φορά μπορεί κάτι να γίνει. Έτσι, και να επικοινωνήσουμε την Παναγιά μας. Και όπως έλεγε και ένας παππούλης, είναι οι χαιρετισμοί, επειδή ακριβώς απευθύνονται στη μητέρα όλων μας, συγκινούν ακόμα και ανθρώπους που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορεί να μην πάνε καθόλου στην εκκλησία. Και εκείνη την ημέρα θα πάνε έστω για λίγο να ανάψουν ένα κεράκι, έστω και εθνικά. Αλλά είναι η μάνα μας. Που πολλές φορές την ίδια τη μάνα μας μπορεί να την αμφισβητούμε, αλλά στο τέλος μας πονάει. Και καταφεύγουμε σε αυτήν, έστω και άθελά μας, πόσο μάλλον στη μεγάλη μητέρα μας, στην Παναγία μας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και τούτο το πρωινό. Καλημέρα. Κατά καιρούς μας ακούτε να λέμε εδώ από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, προετοιμάζουμε και διοργανώνουμε σε συνεργασία με γνωστά ταξιδιωτικά γραφεία προσκυνηματικές εκδρομές σε διάφορες γωνιές που έχουν ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδος. Ένας από τους κατεξοχήν προορισμούς μας είναι και η Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Και οφείλω να ομολογήσω τη μεγάλη αγάπη, το ενδιαφέρον και η εμπιστοσύνη του κόσμου που μας προτιμούν σε αυτές τις εκδρομές. Και αυτό αποτελεί για μας ένα προνόμιο και ένα βάρος, μια ευθύνη που προσπαθούμε όσο γίνεται να την τηρήσουμε και να μην την προδώσουμε και να μην φέρουμε κανέναν σε δύσκολη θέση. Και λέω βάρος και προνόμιο και ευθύνη γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές για κάποιον να ταξιδέψει. Τον επιλέγει να έρθει μαζί μας γιατί μας εμπιστεύεται. Να επιλέγει να έρθει μαζί μας ξέροντας ότι ίσως είναι λίγο πιο ακριβή η εκδρομή, αλλά ξέρει ότι αυτό το περιθώριο που μένει είναι τα έσοδα για τη συντήρηση του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Αυτό είναι ένα δώρο που το κάνουν για τη λειτουργία του σταθμού μας οι ακροατές μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν έχουμε και τις αντίστοιχες εκδρομές αυτή την περίοδο που ακούτε και ενημερώνεστε από το σταθμό μας φίλες και φίλοι, αλλά πριν από ένα χρόνο είχαμε βρεθεί την πρώτη εβδομάδα των νηστείων στην Αγία Γη. Και στην εκδρομή μας εκείνη είχαμε τη μεγάλη χαρά και την ευλογία να είναι μαζί μας ο Σεβασμιότατος Μητροπόλης Πικονίσου, κύριος Ιωσήφ. Την Παρασκευή λοιπόν, που είναι η πρώτη χαιρετισμή, καλή ώρα όπως σήμερα, πέρσι ήταν 2 Μαρτίου, φέτος είναι 20 μέρες αργότερα, 2 Μαρτίου λοιπόν Παρασκευή το βράδυ, πήγαμε στο χωριό των Ποιμένων, στο μοναστήρι μας που είναι εκεί, έβρεχε, χαλασμός γινόταν από τη βροχή, και πήγαμε για την ακολουθία της πρώτης τάσης των χαιρετισμών, στην οποία προεξήρχε
ο Σεβασμιότατος Μητροπόλητης Πρικονήσου. Ήταν πολύ συγκινητική η ακολουθία αυτή, γιατί οι δύο χωροί έψαλαν να αλλάξει ελληνικά και αραβικά. Και όλοι μαζί με αρκετό πίμνιο από το χωριό των Ποιμένων, που έτσι ονομάζεται το χωριό αυτό μέχρι σήμερα, ήμασταν μέσα στην εκκλησία μαζί με τους προσκυνητές της εγκρομής του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ναι, βέβαια. Και όλοι μαζί χάρηκαν αυτήν την ευλογημένη ακολουθία την βραδινή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από αυτήν την ακολουθία. Πρώτοι χαιρετισμοί στο χωριό των Ποιμένων, ηχογραφημένο στις 2 Μαρτίου 2012. Don't do it.
πήγε αφιένω το λεπινά. Yeah.
Oh,
Oh.